Είμαστε στη μέση μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Λιαργκόβα, ο οποίο είναι και συντονιστή του Γραφείου Προπολογισμού τη Βουλή. Κύριος κύριο Λιαργκόβα, ένα άνθρωπο ο οποίο έχει κάνει πολύ καλέ σπουδέ γύρω από την οικονομία και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Θα έρθουμε τώρα, κύριε Λιαργκόβα, να κουβεδιάσουμε, να μα πείτε την άποψή σα για αυτό που λέμε όλοι το δημόσιο χρέο. Υπάρχουν οι πολιτικέ εκτιμήσει από τα κόμματα, οι οποίοι, ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, λέει ότι το δημόσιο χρέο το οποίο. Ε, σε ποιο ύψο είναι σήμερα, σύμφωνα με τη δική σα εκτίμηση, το δημόσιο χρέο, Είναι γύρω στο 175-175% του ΑΕΠ. Στο 175% του ΑΕΠ. Ε, ο ο, ο κύριο Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι αν έρθουν κυβέρνηση, θα παλέψουν πάρα πολύ για να γίνει μια διαγραφή του χρέου. Διότι μόνο έτσι πιστεύουν ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το χρέο. Ε, υπάρχουν βέβαια και άλλε εκτιμήσει, όπω και η σημερινή κυβέρνηση. Ο κύριο Βενιζέλο, για παράδειγμα, λέει ότι το χρέο είναι βιώσιμο. Ναι. Είναι βιώσιμο το χρέο. Και ότι μπορεί ναι. να, μπορεί να, ε, να τακτοποιηθεί ας πούμε, με, με, μια μακρά διευθέτηση και με πολύ χαμηλό επιτόκιο και ότι μπορούμε να, να βγαίνουμε στι υποχρεώσει μα. Εσεί τι πιστεύετε, το χρέο είναι βιώσιμο ή δεν είναι βιώσιμο. Πρώτα πρώτα να δούμε τι, τι, τι εννοούμε όταν λέμε βιώσιμο χρέο. Να το δούμε, ναι, βεβαίω. Βιώσιμο χρέο είναι αυτό που μπορεί και εξυπηρετείται. Δηλαδή, όταν μια χώρα μπορεί να, Μπορούμε να, τα, πληρώνουμε, να δηλαδή. τα, πληρώνει, τότε είναι βιώσιμο. Όπω και ένας απλός άνθρωπος, θα ένα απλό άνθρωπο. Σαν να έχει ένα δάνειο, πούμε, για το να μπορεί να το πληρώνει κάθε Α, μήνα τη δόση σου. Αυτό. αυτό είναι βιώσιμο. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και η, η Τρόικα, αν θέλετε, ναι. ε, όρισαν τη βιωσιμότητα του χρέου ότι αυτό θα πρέπει για να είναι βιώσιμο, έτσι το είπανε. Ναι. Ε, θα πρέπει να πάει μέχρι το 2022 γύρω στο 110% του ΑΕΠ. Από το 175, να πέσει τόσο κάτω. 65 μονάδες κάτω. βάζουν ένα συγκεκριμένο αριθμητικό στόχο. Ναι. Άρα για να πετύχεις τώρα αυτόν το συγκεκριμένο, ξεκινάμε επομένως από εκεί και πάμε προς τα πίσω τώρα. Ναι. Για να πετύχεις αυτόν τον συγκεκριμένο στόχο, το 110% του ΑΕΠ, από τώρα μέχρι τότε, πρέπει να έχεις κάποιες προϋποθέσεις. Ποιε είναι οι, προ... οι προϋποθέσεις αυτές? Είναι τρεις. Είναι πρώτον, να έχεις υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Mm -hmm. Όταν λέτε υψηλού υψηλούς, έχεις... πού το προσδιορίζετε? Γιατί ακούμε για το 2015, για παράδειγμα, σας... ότι η ανάπτυξη θα είναι στο 2,8, ας πούμε. Ναι. είναι επαρκή αυτό, είναι επαρκή παραπάνω, αυτό. ακόμα και παραπάνω. Ακόμα γύρω στο και στο 3%. Ε, γιατί θα αυξάνεται η ρυθμία ανάπτυξη με βάση το, σενάριο, το βασικό σενάριο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Θα αυξάνεται. Κάθε χρόνο θα αυξάνεται. Θα αυξάνεται. Λοιπόν, να έχει υψηλού ρυθμού ανάπτυξη. Να έχει χαμηλά επιτόκια. Ε, ε, χαμηλά επιτόκια και το τρίτο να έχει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Μάλιστα. Άρα, εάν μια χώρα έχει ε, τώρα, το θέμα είναι μετά πόσο ε, να τα προσδιορίσουμε ποσοτικά. Ε, αυτό που μπορεί να κάνει κανεί, και αυτό είναι μια άσκηση επιχάρτου, όταν θε να φτάσει στο 110%, κάνει συνδυασμό των τριών αυτών πραγμάτων που σα είπα, των τριών αυτών μεταβλητών, αν θέλετε. Ανάπτυξη επιτόκια. Ανάπτυξη και πρωτογενή πλεονάσματο. Και, και, και λε, ε, τι επιτόκια χρειάζομαι, Χρειάζομαι τόσο τη εκατό για να πετύχω. Άμα βάλουμε νούμερα λοιπόν, γιατί είναι μια εξίσωση, ναι. φτάνουμε τελικά, μπορεί να φτάσουμε. Με συνδυασμού αυτών των τριών, μπορεί να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα, στο 110%. Το θέμα είναι... Σε πόσα χρόνια είπατε, για πότε... Μέχρι το 2022. Μέχρι το 2022. Μέχρι Άρα 2022. μιλάμε για σε 8 χρόνια από τώρα. Σε 8 χρόνια. Το θέμα και εκεί είναι η, η... η διαφορά, αν θέλετε, και γιατί εμείς στο Γραφείο προπολογισμού, λέμε ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέο. Εσεί λέτε λοιπόν ότι δεν είναι βιώσιμο. δεν αυτός. είναι βιώσιμο. Με το είστε. έχουμε γράψει και σε εκθέσει μα. Ναι, ναι, Γιατί δεν είναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το, το λέει λέμε. Το... το, γραφείο του τη Βουλή. Σε αριθμητικού όρου δεν βγαίνει αυτό το 110. Βεβαίω, άμα βάλει ε, τεράστια υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, όπω έχει βάλει το Διεθνές Ταμείο, ναι. βγαίνει τελικά το 110%. Άρα σε αριθμητικού όρου ναι, είναι βιώσιμο. Αλλά σε πραγματικού όρου, πόσο ρεαλιστικό δηλαδή είναι να λέμε ότι η Ελλάδα θα πετύχει πρωτογενή πλεονάσματα της τάξεως των 9 δις, των 11 δις από το, 2016, από το 2016 και μετά. Είναι τεράστιο το νούμερο. Είναι εξωπραγματικό, είναι εξωπραγματικό, δηλαδή, είναι... δηλαδή εμείς πασχείσαμε να... Αποκλείεται, δεν δε, δε, ένα... δε, 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 δε πιστεύετε δηλαδή ότι μπορούμε το 2016-2017 να έχουμε πλεόνασμα 9 δισεκατομμύρια. Δε, δεν το λέμε επειδή δεν το πιστεύουμε σαν διέστηση. Όχι, σαν α, με, αυτά που, α, α, με α, τα ναι, δεδομένα που έχουμε. Με βάση τα δεδομένα, με βάση τι εμπειρίε άλλων χωρών που κι αυτέ επεδίωξαν να έχουν, μόνο μελετώντας για τα τελευταία 50 χρόνια διάφορε χώρε, διαπιστώσαμε ότι μόνο η Νορβηγία Είχε καταφέρει, αυτό. αλλά η Νορβηγία ναι. είχε πετρέλαιο, γι' αυτό το πέτυχε. Έστει. Άρα, μία μη πετρέλαιο. Ακόμα όμως, σκάβουμε μέχρι που να τα βρούμε. Εντάξει, αν βρούμε, δεν είναι... τότε ενδεχομένω να αλλάξουμε. Αλλά αυτό δεν θα γίνει πριν το 2020. 2020. Και... Δεν μπορεί και να, βάλε, να γίνει. Ναι. Και ναι. Επομένω, με αυτό το δεδομένο λοιπόν με βάση την ιστορική εμπειρία και μόνο. Και, και... Κυρίω με αυτό το δεδομένο λέμε ότι είναι μη ρεαλιστικό να υποθέτουμε ότι θα έχουμε αυτά τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, ιδίω από το 2016 και μετά. Όταν βγαίνει λοιπόν ο κύριο Βενιζέλο, για παράδειγμα. Και δηλώνει ο άνθρωπο ότι το χρέο είναι βιώσιμο. Πού το στηρίζει, πώ το λέει. Εκτιμώ ότι η κυβέρνηση λέει ότι είναι βιώσιμο για ένα τεχνητό Υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα εδώ. Δηλαδή, το διεθνέ νομισματικό ταμείο δεν θα μα δάνειζε. Εάν διαπίστωνε ότι δεν έχουμε μια λύση βιωσιμότητα στο χρέο. Άρα, λέει ότι είναι βιώσιμο το χρέο για να μπορούμε να παίρνουμε να τα, δανεικά. τα δανεικά. Αλλά ναι. στην πραγματικότητα όμω, όλοι καταλαβαίνουν ε, θεωρώ και το Διεθνέ Νομισματικό ότι Ταμείο. Ότι δεν είναι βιώσιμο. Μα το, το, το Διεθνέ Νομισματικό το λέει, Ταμείο δεν το λέει το αυτό. Το λέει, Έχει διαφορετική άποψη από του Ευρωπαίου και λέει yeah, ότι, ότι, δεν, δεν είναι, δεν είναι το βιώσιμο το χρέο. είναι; Και σε κατηδίαν συναντήσει που έχουμε και εμεί με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Λέει ότι δεν είναι βιώσιμο. Το, 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 το δέχονται. Και έχουν και θέση, κυρία Λιαργκόβα, ότι πρέπει να γίνει κούρεμα το Διεθνέ Νομισματικό το Ταμείο. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, ναι, ζητάει να γίνει κούρεμα. Μάλιστα. Ε, βέβαια... Άρα σε αυτό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμπίπτει με τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Που και, και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να γίνει κούρεμα. Ή ο ΣΥΡΙΖΑ συμπίπτει με τη θέση του Διεθνού Ή ο ΣΥΡΙΖΑ συμπίπτει ναι. με. Ναι, δεν ναι, έχει σημασία. Πάντω λένε και οι δύο ότι με πρέπει ναι να γίνει κούρεμα, ναι. για να γίνει ναι. βιώσιμο το χρέο. Ναι. Επομένω, η διαφοροποίηση λοιπόν και του γραφείου μα, αν θέλετε, με τη θέση τη κυβέρνηση είναι ότι σε πραγματικού όρου εμεί το λέμε ξεκάθαρα ότι δεν είναι βιώσιμο και θεωρούμε ότι, ότι. τώρα, εάν θεωρήσουμε λοιπόν ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέο, τότε πρέπει να βρεθεί μια λύση. Τι πιστεύετε, ίσως, ότι πρέπει να γίνει. Μια λύση. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες επίλυσης του χρέους. Μία από, αυτή, μία από αυτές τις δυνατότητες, και αν θέλετε ίσως η πιο καλή για μας, θα ήταν η, η, η πρώτη επιλογή, αν με ρωτάγατε, θα ήταν το κούρεμα, εφόσον βέβαια συμφωνούν και οι υπόλοιποι. Γιατί όταν λε κούρεμα. Εννοείται θα... από του δανειστέ μα. Βέβαια. Εδώ ναι. αντιδρούν οι δανειστέ, οι Ευρωπαίοι δανειστέ. Γιατί ναι. ο Τσέχο που μα έχει δανείσει. Τα κράτη, λέτε. Τα, τα κράτη. κράτη γιατί όλη αυτή να... η διαδικασία θα περάσει και από έγκριση από τα κοινοβούλια. Ακριβώ. Και πώ θα πίσω, λέει ο... η τσέχικη κυβέρνηση ή ο Σλοβάκο, πώ θα πίσω εγώ του πολίτε μου ότι πρέπει να σα χαρίσουμε Χρήματα. ένα μέρο των χρημάτων. Και να τα επο, να, 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 να επομιστεί αυτά τα, αυτό το κόστο, να το επομιστεί ο πολίτη ο δικό μου. Υπάρχει ο αντίλογο εκεί ότι, ότι ναι, μεν πώ θα πείσει από τη μία γι' αυτό, αλλά από την άλλη, όταν κινδυνεύει ένα κράτο να τα τεζάρει. Α, τότε για να πάρει τουλάχιστον το υπόλοιπο κομμάτι. Ακριβώς. Να πάρει το υπόλοιπο α, κομμάτι. Ακριβώ. Αυτό σημαίνει και, στις, ναι. και στα δάνεια που μπορεί να πάρει ένα από μια τράπεζα. Πολύ σωστά. Ε, γι' αυτό και γίνονται ε, οι συζητήσει ναι, και α, κάνουμε τι ερμηνείε. Να ρωτήσω κάτι. Όταν λέτε εσεί για κούρεμα, α πούμε ότι είναι 100 δραχμές το δανειό μα, 100 ευρώ ότι είναι το, το, το δημόσιο mm. χρέος. χρέο. Γιατί κούρεμα μιλάτε, Πόσο συνήθως, να κουρευτείτε, Δηλαδή. Συνήθω αυτό που οι αναλύσει δείχνουν ότι μπορεί να μα λύσει το ζήτημα, να, να λύσει ναι. και να μην, είναι, κρέμεται στι επόμενε γενιέ και, αν κρέμετε και να αρρωσταίνει πάνω, το μέλλον τη οικονομία μα και την ανάπτυξή μα. Ε, είναι γύρω στο 30 με 40%. Εκεί 30, 40... δηλαδή, άρα εσείς λέτε κύριε με Λιαγόβα, 35 με 40% το... να γίνει κούρεμα. Ναι. Μάλιστα. Αυτό δείχνουν οι περισσότερες αναλύσεις. Τώρα, αυτή είναι η πρώτη επιλογή, αλλά έχει προσκρούει στις, στις αντιδράσεις, στις ευαισθησίες των άλλων χωρών, όσον αφορά τη δυνατότητα να γίνει, να γίνει αυτό. αυτό. Ναι. Τώρα, από εκεί πέρα υπάρχουν πολλές άλλες, πολλές άλλες δυνατότητες, πολλοί άλλοι συνδυασμοί, αν θέλετε, που μπορούν να λύσουν το ζήτημα. Βέβαια, θα το έχουμε το χρέος από πάνω μας, αλλά ωστόσο θα το ελαφρύνουμε. Ναι. Μπορεί να ελαφρυνθεί. Ε, αυτά είναι η επιμήκυνση. Το να, να πάει για 100 πάει χρόνια, χρόνια. Είναι ναι. το μορατόριο της πληρωμής τόκων. Για ένα διάστημα θα μπορούσε να... συμφωνηθεί, να μην δίνουμε ε, για 5, 6, 7 χρόνια. χρόνια. να μην δίνουμε τους τόκους. Ε, θα μπορούσε να είναι ένα μέρος να γίνει, ένα μέρος να αμοιβεοποιηθεί ένα μέρος του χρέους μας ναι. ε, Για εξηγήστε το μας λίγο αυτό να το καταλάβουμε Ναι, να το υπομειστεί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η Ευρωπαϊκός ναι. Μηχανισμός Σταθερότητας να γίνει αμοιβαία κεφάλαια ναι. και τα οποία ναι. μελλοντικά θα τα εισπράξει αυτό, αυτά από, τα, από, το, από τη χώρα μας αλλά σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου ναι. Άρα επομίζεται, τα φορτώνεται mm -hmm. είτε η Ευρω... κάποιος ευρωπαϊκός θεσμός και Λε... τα πληρώνουμε Λε... στο μέλλον Λένε οι ειδικοί ότι με την επιμήκυνση... Mm -hmm. ε, Απλώ μεταθέτουμε το πρόβλημα το οποίο θα το δουν μπροστά του οι επόμενε γενιές και αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό είναι αλήθεια, θα το δουν μπροστά του οι επόμενε γενιέ. Βέβαια, όταν είναι μεγάλη επιμήκυνση, ε, όπω καταλαβαίνετε, δίνει ένα περιθώριο για να, ε, yeah. μη μας φορ... να μην υπάρχει έτσι το βαρύ φορτίο αυτό. Πείτε μου κάτι, είναι αλήθεια ότι μα είχαν πει οι ότι στην περίπτωση που πετύχετε πρωτογενέ πλεόνασμα. Ε, ναι, θα συμφωνήσουμε να γίνει ένα ναι, ποσοστό, το το, το ποσοστό νοέμβριο, να γίνει κούρεμα. Το Νοέμβριο του 2012 είχαν ναι. πει εσεί: ασχοληθείτε με τα πρωτογενή πλεονάσματα, βγάλτε, βγάλτε το ναι. πρωτογενέ πλεονάσμα και εμεί θα δούμε το θέμα του χρέου. Θα το δούμε, θα το αναλάβουμε. Δεν είχαν διευκρινίσει το πώ και το. Α, δεν είχαν με... μιλήσει για κούρεμα, λέτε. Δεν, δεν νομίζω ότι είχαν μιλήσει για Όχι, κούρεμα. Είχαν μιλήσει γενικά πολιτικά ότι θα αναλάβουμε εμεί το θέμα του χρέου. Και νομίζω ισχύει αυτό ακόμα. Ε, οφείλουν οι Ευρωπαίοι να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. Και εκεί εγώ πιστεύω προσωπικά, αν θέλετε, ε, ότι το θέμα του χρέους δεν είναι καθαρά ελληνικό ζήτημα, δεν ειναι mm -hmm. ελληνικό πρόβλημα, γιατί δεν είμαστε και η μόνη χώρα, αν θέλετε, που έχουμε ένα χρέος ε, μεγάλο. μεγάλο. πάνω από το 100% του ΑΕΠ. Εσείς υποστηρίζετε ότι είναι ευρωπαϊκό ζήτημα το χρέος. Είναι ευρωπαϊκό ζήτημα γιατί. για, γιατί. Για εξηγήστε το να το καταλάβουμε. Γιατί, αν δούμε και τη Γαλλία και την Ιταλία και το Βέλγιο ε, και την Πορτογαλία και την Ισπανία, όλες αυτές χώρες είναι είτε πάνω από το 100% ή πολύ κοντά στο 100% είναι το, ποσοστό, το, το χρέο του ω ποσοστό του ΑΕΠ. Άρα είναι τουλάχιστον πάνω από πέντε χώρε. Είναι πολλέ Με οι χώρε οι, οι, οι οποίε έχουν. Και μάλιστα η Ισπανία ή η Ιταλία ή η Γαλλία έχουν χρέο σε απόλυτο μέγεθο το οποίο είναι πολλαπλάσιο από το δικό μα. Ναι. Δεν είναι ούτε καν. Ε, το, το, μισό από το δικό μας. Είναι ναι, πολλέ πολλές φορές πο, μεγαλύτερο από το δικό μας. Ναι. Άρα, το θέμα αυτό λοιπόν, αν, αν δεν αντιμετωπιστεί, θα έρθει αύριο και θα, 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 θα είναι πρόβλημα για μια άλλη χώρα. Και αν είναι πρόβλημα για την Ισπανία ή τη Γαλλία αυτό το θέμα, τότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να καταρρεύσει ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ναι. Επομένως είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και επομένως χρειάζεται μια συνολικά ευρωπαϊκή λύση. Ναι. Και τέτοιε λύσει. Υπάρχει διάθεση για, για, αυτό που λέτε. Πολύ σωστά, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, λέτε αυτό. Υπάρχει διάθεση, δηλαδή, από τη Γερμανία για ένα τέτοιο εγώ για διάβαζα μια τέτοια την πρόταση, εξέλιξη. Βέβαιος, διάβαζα την πρόταση του Γερμανικού Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμών, που έχουν κάνει μια πρόταση, ε, μια πρόταση για την λύση του χρέου, όχι μονάχα τη Ελλάδα, του ευρωπαϊκού χρέου. Ε, υπάρχει το Ινστιτούτο Μπρούγκελ που έχει επίση προτείνει μια άλλη Λύση. Ναι. Υπάρχουν ε, πολλοί άλλοι ευρωπαϊκοί, έτσι, ευρωπαϊκά ινστιτούτα, think tanks, ε, τα οποία προτείνουν τέτοιου είδους λύσεις, χωρίς να, να έρθουν τα πάνω κάτω, δηλαδή χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουν οι συνθήκες, να αλλάξουν τα όργανα. Με τα υπάρχοντα όργανα, με τις υπάρχουσες δομές, μπορεί να βρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση στο χρέος. Το θέμα, είναι, το θέμα επομένως είναι ευρωπαϊκό και πολιτικό, αν θέλετε, να δεχτούν. Να, 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 να αντιληφθούν και να το συναισθανθούν οι, όλοι mm -hmm. οι Ευρωπαίοι, ότι mm -hmm. πράγματι, εάν δεν λυθεί αυτό το ζήτημα ε, ε, α, συνολικά ευρωπαϊκά, τότε αυτό το, 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 το πρόβλημα θα απειλήσει τη μελλοντική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <κοί> <κοί> και δεν θα είναι η Ελλάδα η οποία θα απειλήσει τη συνοχή της Ευρώπης, mm -hmm. θα είναι μετά το ευρύτερο ζήτημα του χρέους που μπορεί να προέλθει και από άλλες χώρες. Σε αυτή τη λογική που τώρα αναπτύσσεται κύριε Λιαργόβα, η Γερμανία, ανθίσταται η γερμανική κυβέρνηση, αντιδράλε, Μέρκελ και λοιπά και Σόιμπλε αντιδρούν σε αυτό ή... Νομίζω ή και άλλοι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν συζητήσεις, ε, έχουν διαμορφωθεί κάποιες ευαισθησίες, έχει υπάρξει μια ευαισθησία, ναι. αντιδρούν ακόμα οι κυβερνήσεις, η Γερμανία όπως λέτε, ε, κυρίως, κυρίως η, η, η Γερμανία, ναι. Ε, αλλά με την πίεση και των άλλων χωρών, ε, ήδη βλέπουμε την πίεση της Γαλλίας, της, Ισπα... της Ιταλίας ε, και άλλων χωρών, εγώ νομίζω ότι εμείς ε, θα μπορούσαμε να στο πλαίσιο μιας τέτοιας έτσι, ε, μιας πρότασης την οποία αν υιοθετούσαμε σαν χώρα και ε, ε, αναλαμβάναμε πρωτοβουλία, mm -hmm. θα μπορούσαμε να, να γίνουν ε, επισκέψεις σε όλες τις χώρες που έχουν πρόβλημα χρέους Mm -hmm. και να συζητηθεί αυτό το ζήτημα έτσι ώστε όλες μαζί οι χώρες αυτές να πιέσουν του ε, τους Γερμανούς κυρίως να πιέσουν προ ε, προς την κατεύθυνση της επίλυσης του ζήτηματος του χρέους. Ναι. Τώρα να έρθουμε λίγο στο, στο, θέμα της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα. Αύριο Τρίτη, mm -hmm. κλιμάκιο της ελληνικής κυβέρνησης, αντιπροσωπεία θα πάει απάνω στο Παρίσι πάλι να ξανακουβεντιάσουν με την Τρόικα. Μέχρι στιγμή υπάρχει ένα σαφέ τοπίο. Βλέπουμε ότι και οι δύο πλευρέ δεν βρίσκονται σε πολλά πράγματα. Τι, τι εκτιμήση κάνατε από εδώ και πέρα, Κοιτάξτε, εγώ εκτιμώ ότι θα βρεθεί μια λύση. Δηλαδή, ναι. δεν είναι προ το συμφέρον κανενό, ούτε το δικό μα, σαν χώρα, ούτε τη Ευρώπη και τη Τρόικα, επομένω, ε, δεν είναι προ το συμφέρον να, ε, να μην λυθεί το ζήτημα. Ναι. Τώρα, τι γίνεται, ε, το, Πάντοτε, όταν τελειώνει μια συμφωνία, ε, και όταν υπάρχουν εκκρεμί ζητήματα τα οποία ε, που αυτό γινόταν. Μέχρι τώρα. Τα αφήναμε και εμείς από πλευρά μας, αφήναμε πολλά ζητήματα να πάνε στην επόμενη διαπραγμάτευση. Ναι, ναι. Ε, αφήναμε στη μία διαπραγμάτευση για την επόμενη. Αφήναμε μετά, το, Αυτό υπήρξε κυλιόμενο. Ναι. Τα αφήναμε ε, στο τέλος μαζεύονται αυτά τα ζητήματα ε, και η πίεση επομένω όταν μαζεύονται ζητήματα τα οποία δεν έχουν ε, επιληθεί είναι πολύ μεγαλύτερη και γι' αυτό υπάρχει αυτή η πίεση. Ναι. Κάποιες μεταρρυθμίσεις που δεν έγιναν ε, υπάρχει η πίεση από πλευρά ε, να γίνουν ή, εν πάση περιπτώσει, ε, τουλάχιστον οι περισσότερες από αυτές, mm -hmm. αν είχαν γίνει το 75%, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε καμία πίεση από πλευρά Τρόικας να μην κλείσει η συμφωνία. Ναι. Προφανώς, ήμασταν κάτω από το 75% και γι' αυτό υπάρχει Υπάρχει το πρόβλημα πίεση. σήμερα. Ναι. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα σήμερα. Ε, υπάρχει περίπτωση να τα, σπά, να τα σπάσουν αύριο, τι εκτιμάτε. Ή... Η εκτίμησή μου είναι, Δίσκομαι. τώρα βέβαια θα γίνομαι μάντη, αλλά... Ε, εντάξει, μιλάω περισσότερο έτσι <κυκλή> με διέστηση. Είναι ότι θα υπάρξει μια προσπάθεια να βρεθεί λύση, <συκλή> τουλάχιστον να κάνει ένα βήμα πίσω η Τρόικα. Θα κάνουμε κι εμεί ένα, άλλο ένα βήμα και εκεί κάπου θα, θα, <συκλή> θα, θα, θα υπάρξει ένα κοινό στόχο. Πείτε μου κάτι, αυτό που λέμε για έξοδο από το μνημόνιο κτλ. Ε, είναι εφικτό, δεν είναι εφικτό. Ακούμε τελευταία και για την προληπτική γραμμή στήριξη κτλ. Άλλοι λένε ότι είναι νέο μνημόνιο, άλλοι λένε όχι. Ε, νομίζω ότι άμα ρωτήσουμε τον οποιοδήποτε άνθρωπο και τον οποιοδήποτε αναλυτή, ε, το να βγούμε στι αγορέ είναι κάτι πολύ θετικό. Ναι. Ε, επιστρέφουμε πράγματι, όπω έχει πει και η κυβέρνηση. Ότι... Προσπαθήσαμε ε, βέβαια να βγούμε, αλλά δεν πήγαμε τόσο ε, καλά ε, στην ε, πρώτη απόπειρα. Είναι μια επιστροφή στην κανονικότητα. Και θέλουμε ε, να γίνουμε κανονικό κράτο ε, ναι. όπω όλα τα κράτη. Το θέμα είναι ε, ότι οι αγορέ πολλέ φορέ δεν ακούνε σε, ούτε, σε, ούτε ακούνε τι ευχέ, ούτε ακούνε τι πολιτικές ε, θέσεις. Αυτό που βλέπουν οι αγορές είναι ε, το τι τις τη της χώρας. Προφανώς οι αγορές ε, δεν έχουν πιστεί ότι ε, ότι σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη φάση επαναλαμβάνω, γιατί στο παρελθόν βγήκαμε και ήταν πιο καλά τα πράγματα, αλλά σε αυτή τη φάση εκτιμούν οι αγορές ότι υπάρχει μια αβεβαιότητα. Ναι. Ότι η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζεται από πολλές αβεβαιότητες. Αυτέ οι αβεβαιότητε δεν έχουν αρθεί. Όταν λοιπόν σταματήσουν να υφίστανται αυτέ οι αβεβαιότητε, τότε θα πέσουν τα επιτόκια και θα μπορούν να μα δανείζουν πιο εύκολα. Ναι. Ε, ε, Επομένω, είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα, γιατί εδώ το, το επιθυμητό με το εφικτό δεν ταυτίζονται πάντοτε. Επιθυμητό ήταν να βγούμε, αλλά σε αυτή τη φάση, έτσι όπω διαμορφώθηκε, δεν ήταν η καθαρή ναι. έξοδος Η καθαρή έξοδο, γιατί αυτό ήταν το σχέδιο αρχικά, να βγούμε χωρί προληπτική γραμμή πίστοση. Να βγούμε λοιπόν. Τελικά αποδείχτηκε ότι δεν ήταν εφικτό. Τώρα, με την προληπτική γραμμή πίστοση, αυτό ουσιαστικά τι είναι, είναι ένα μαξιλάρι. Ένα μαξιλάρι που, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, το έχει για να το χρησιμοποιήσει. Αν χρειαστεί. Α, αν χρειαστεί. Τώρα, όσον αφορά την εποπτεία. Την εποπτεία και το ότι αν μα ελέγχουν, τι θα γίνει μετά το μνημόνιο. Αν, αν υπάρχουν νέα μέτρα ενδεχομένω κτλ. Η ζωή μετά το μνημόνιο δεν σημαίνει ότι θα είναι μια ζωή που θα κάνουμε ό,τι θέλουμε ενώ ως χώρα, ότι οι πολιτικές θα είναι, ότι θα υπάρχουν, ότι οι εθνικές πολιτικές δεν θα υπόκεινται σε υποπτία, σε παρακολούθηση. Ναι. Απέναντίας, η παρακολούθηση θα συνεχιστεί, είτε βγούμε στις αγορές, γιατί αυτή τη φορά θα είναι από τις ίδιες τις αγορές, οι οποίες με το παραμικρό στραβοπάτημα δεν θα σου δίνουν τα λεφτά, τη ρευστότητα που εσύ επιθυμείς, άρα σε αναγκάζουν να, τις, να, 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 να χορεύεις, αν θέλετε, στο ρυθμό των αγορών, mm -hmm, mm -hmm. είναι οι, οι αγορές που σε παρακολουθούν στενά, αλλά πέρα από τι αγορές, όπως και κάθε άλλη χώρα της Ευρωζώνης, θα, θα είμαστε στο, στο πλαίσιο, το στενό πλαίσιο παρακολούθησης της α, λεγόμενης ευρωπαϊκής διακυβέρνηση, του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ε, δηλαδή των όλων των... Ρυθμίσεων που, θα, που ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη. Και τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι ο προπολογισμό μα, πολύ πριν πάει στη Βουλή, θα πρέπει να πάρει την έγκριση της Ευρωπαϊκ, των, οργάνων, των ευρωπαϊκών οργάνων και μετά α, να πάει στη, στη Βουλή για ψήφιση. Άρα θα υπάρχει ο έλεγχο, θα υπάρχουν mm -hmm. ε, οι εκθέσει που θα βγάζει πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα υπάρχει ακόμα και του, του Διεθνού Νομοθετικού Ταμείου, προβλέπεται μετά το πρόγραμμα να παρακολουθούν οι οικονομίε. Βέβαια αυτό που δεν θα υπάρχει, για να ξέρουμε τι δεν θα υπάρχει, είναι αυτή η πολύ στενή παρακολούθηση ότι με το χρονοδιάγραμμα να παίρνουν τα, 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 τα βιβλία τους, τα κοιτάπια τους, οι Ευρωπαίοι και η Τρόικα εν πάση περιπτώσει, και να λένε αυτό το κάνατε, εκείνο το κάνατε, γιατί πολλές φορές χρειάζεται και μια ευελιξία. Ναι. Ε, εμφανίζονται και κάποια έκτακτα προγρα... προβλήματα. Ναι. Άρα αυτό το πράγμα όντω δεν θα το έχουμε, αλλά τις συνολικά σαν εικόνα, σαν την παρακολούθηση... Την εποπτεία δηλαδή θα, θα την έχουμε, έχουμε την παρακολούθηση. Την Πάντως το, το γενικό συμπέρασμα από αυτά που μας είπατε κύριε Λιαργόβα είναι ότι για αρκετό καιρό ακόμα θα είμαστε πολύ στενά οικονομικά ε, και, και, και η κατάσταση θα, θα παραμείνει για αρκετά χρόνια ακόμα δύσκολη. Θα είναι δύσκολη και ναι. ας πούμε η ανεργία, η ανεργία η οποία δυστυχώς έφτασε το 27% στη χώρα μας, ε, δεν είναι εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη να πέσει στα επίπεδα του 2008. Ναι. Θα περάσουν αρκετά χρόνια. Ίσως σήμερα διάβαζα μια έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασία που λέει ότι αν η ρυθμή ανάπτυξη είναι, είναι γύρω στο 2%, θα χρειαστούν 13 χρόνια για να πάμε στα επίπεδα στα ανεργίας, του, 8. Στα του 8. Αν είναι όμω 2%, αν είναι κάτω από το 2%, τότε θα χρειαστούν τα διπλάσια χρόνια. Mm. Άρα μπορεί να χρειαστούν και 20 χρόνια, αν. Με βάση διάφορα σενάρια, για να επιστρέψουμε σε επίπεδα ε, τα οποία φαντάζεστε ότι, αν λοιπόν πάρει τόσα χρόνια, αυτοί που είναι σήμερα άνεργοι θα είναι μακροχρόνια άνεργοι και επομένω θα μπουν στη, στη φτώχεια που ευχαριστώ. είπαμε για να, ξεκι... να, να καταλήξουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Νομίζω ότι έγινε μια πολύ χρήσιμη κουβέντα σήμερα. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα, κύριε Λιαργόβα, από εσάς. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιαργόβα. Ε, ευχαριστώ και εσάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο το βράδυ στι 12. Καλή σας νύχτα.